stayed. That power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Spartans fought with us, and what has that honor brought you? Nothing? Today you may defeat me. Hey guys, Μιχάλης εδώ. Λοιπόν, αφού όπως ξέρουμε έχει βγει το God of War Ragnarok και πολλοί έχετε δει το τέλος του, πολλοί το έχετε παίξει, περισσότεροι λογικά θα το έχετε δει από το YouTube. Εγώ με τη βοήθεια του Αντώνη το έχω ήδη τερματίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν καν πολλοί YouTuber ξεκινήσουν να το παίζουν συγκεκριμένα. Συγγνώμη που δεν έχω βγάλει συνέχεια, είχα βγάλει συνέχεια αλλά το βίντεο βγήκε μεγάλο, το όσβησα, που να σας τα εξηγώ. Ξεκινούσα και ένα βίντεο που θα σχολίαζα τη σειρά, τα χρονικά του Ragnarok
άλλο μπέρδεμα κι αυτό, το είχα ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες. Μετά το τέλος τέλος πάντων του God of War Ragnarok, πολλοί δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι αυτό θα είναι το τελευταίο God of War. Πολλοί πίστευαν ότι θα βγει κι άλλο God of War και ότι απλά αυτό είναι το τελευταίο στην Νορβηγία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Κράτος όσους θεούς δεν σκότωσε έγιναν φίλοι του. Οπότε αν η κόρη του Θόρ δεν αποφασίσει να γίνει κακιά όπως είχε γίνει στην αρχή και η Φρέγια, γιατί μπορεί μετά το θάνατο του πατέρα της να τρελάθηκε λίγο. Οπότε ναι, άμα στο επόμενο God of War δεν είναι η κόρη του Θόρ, ας πούμε, έστω και για λίγο η κακιά, τότε λογικά ο Κράτος όντως θα φύγει από την Νορβηγία και θα πάει αλλού. Τώρα όμως το θέμα είναι πού θα πάει ο Κράτος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί πίστευαν ότι ο Κράτος θα πάει στην Αίγυπτο. Αυτό ο κόσμος το πίστευε πριν καν βγει, ξέρω εγώ, τον God of War Ragnarok, και τώρα που βγήκε πιστεύουν ότι ο Κράτος θα πάει στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό πίστευα. Ίσως να το πιστεύουμε επειδή ήταν κάπως γνωστή σαν μυθολογία. Όμως από ό,τι έμαθα υπάρχει ένα κόμικ με τον God of War όπου ο Κράτος έχει πάει ήδη στην Αίγυπτο. Οπότε τι λόγο έχει ο Κράτος να ξαναπάει στην Αίγυπτο? Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο Κράτος ίσως γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Και εγώ ήρθα τώρα σε αυτό το βίντεο για να σας πω τη δικιά μου άποψη. Λοιπόν, αρχικά πολλοί θα πιστεύουν ότι ο Κράτος είναι δολοφόνος θεών και είναι γενικά ένα πολεμικό παιχνίδι. Γιατί να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα? Ακόμα κι αν ήθελε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα για να φτιάξει όσα κατέστρεψε. Και πάλι, ο Κράτος θα κάθεται να χτίζει σπιτάκια σαν το Minecraft? Αποκλείεται, γιατί όπως είπα το God of War είναι πολεμικό παιχνίδι. Όμως θα σκέφτεστε, αφού μόνο την Αφροδίτη άφησε ζωντανή και αυτή δεν είναι επιθετική, τι να κάνει ο Κράτος στην Ελλάδα? Αρχικά, ο Κράτος στο τέλος του Ragnarok είχε πει ότι είχε δει ένα νέο δρόμο. Ένα δρόμο όπου δεν τον είχε φανταστεί και το βλέπουμε σαν ένα θεό της ειρήνης. Όμως παιδιά, τι κι αν σας έλεγα ότι ο Κράτος όσους θεούς κι αν σκότωσε, δεν σκότωσε όλο το δωδεκάθεο. Ναι καλά, ακούσατε, υπάρχουν πολλοί θεοί της Ελλάδας που ο Κράτος δεν σκότωσε. Σίγουρα σκότωσε τους βασικούς όπως Δίας, Άρης, Περσεφόνη, Ποσειδώνας, αλλά υπάρχουν και πολλοί θεοί που δεν σκότωσε ο Κράτος. Λοιπόν, αρχικά δεν είδαμε καθόλου στη μυθολογία, στο God of War, τον Απόλλωνα. Κάποιοι θα πούν ότι αυτός εδώ είναι ο Απόλλωνας, αλλά αυτός από ό,τι είδαμε είναι ο ήλιος. Και τώρα θα μου πείτε, λογικά στο σύμπαν του God of War δεν έχουν φτιάξει τον Απόλλωνα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ο Κράτος πήρε το τόξο, είχαν πει ότι είναι το τόξο του Απόλλωνα. Οπότε, μήπως ο Απόλλωνας υπάρχει στο σύμπαν του God of War, αλλά ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να μην πάει να τα βάλει με το Κράτος? Εξάλλου έχουμε δει τι παθαίνουν όσοι τα βάζουμε το Κράτος. Επίσης θα έχει και κίνητρο ο Απόλλωνας να επιτεθεί στο Κράτος, καθώς κατέστρεψε τον ήλιο. Επίσης ο Απόλλωνας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη θέση του ήλιου σε περίπτωση που θέλαν οι δημιουργοί οι μάχες να θυμίζουν το προηγούμενο God of War. Επίσης παιδιά, οι θεοί που έμειναν υποτίθεται ζωντανοί σύμφωνα με τη μυθολογία και τον God of War, θα μπορούσαν ίσως, άμα ο Κράτος γύριζε πίσω για να φτιάξει όσα έχτισε,
να θεωρούσαν ότι ήρθε για να τους καταστρέψει. Οπότε ίσως να φοβηθούν και να προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν. Επίσης, σας είπα ότι δεν σκότωσε τη Δήμητρα. Η Δήμητρα, παιδιά, έχει τεράστιο λόγο για να θέλει να σκοτώσει το κράτος. Συγκεκριμένα τον ίδιο λόγο που ήθελε και η Φρέγια να τον σκοτώσει. Πρώτον, τη σκότωσε την κόρη, την οποία ξέρουμε ότι την αγαπάει τόσο πολύ, που όταν της την πήρε ο Άδης γέμιζε τα πάντα με χιόνι. Δεύτερον, κατέστρεψε την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν και όλα τα φυτά, και η Δήμητρα έχει σχέση με τη φύση. Οπότε, επίσης, θα είχε λόγο να εκδικηθεί τον κράτος. Ίσως δούμε και την Άρτεμις που ήταν θεά του κυνηγιού. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο κράτος, σκοτώνοντας την Ελλάδα και τους ανθρώπους, σκότωσε και τα ζώα. Οπότε η Άρτεμις που προστάτευε τα ζώα θα θέλει και αυτή να τον εκδικηθεί ίσως. Πιστεύετε μήπως ότι αυτή είναι μια θεωρία όπου στέκει? Πιστεύετε ότι ίσως να έχω δίκιο? Ότι ίσως όντως το επόμενο God of War να είναι πίσω στην Ελλάδα? Και ότι ίσως ο κράτος να προσπαθεί να χτίσει όσα κατέστρεψε και ταυτόχρονα να σκοτώσει ως θεούς από τη μυθολογία δεν είδαμε να σκοτώνει? Εσείς τι πιστεύετε, ότι έχω δίκιο ή άδικο? Πού πιστεύετε ότι θα πάει ο κράτος και με ποιους θα πολεμήσει? Βέβαια θα ήταν ωραίο να ξαναδούμε Ελλάδα με τα καλύτερα γραφικά, τα καινούρια. Πάντως παιδιά, είτε το επόμενο God of War είναι στην Ελλάδα, είτε στην Αίγυπτο, είτε στην Ιαπωνία, είτε στην Ινδία, ούτε ακόμα στην Νορβηγία, είναι σίγουρο ότι το επόμενο God of War θα είναι τέλειο όπως όλα τα God of War. Και ανυπομονώ να το δούμε. Μην ξεχάσετε να μου πείτε και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Πείτε μου που πιστεύετε ότι θα διαδραματίζετε το επόμενο God of War και τι θα γίνεται ακριβώς στην ιστορία. Αυτά ήταν από μένα τώρα. Like, εγγραφή και κουδουνάκι σας άρεσε το βίντεο. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως ο κράτος να γυρίσει στην Ελλάδα, καθώς στην Αίγυπτο έχει ήδη πάει. Και η Ελλάδα είναι η πατρίδα του, τέλος πάντων. Γεια σας.